Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για προτάσεις που έχουμε να σας κάνουμε για να αλλάξουμε όλοι μαζί το ενεργειακό μας επίπεδο, να βελτιώσουμε την υγεία μας, να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε και να απελευθερώσουμε όλα τα αρνητικά συναισθήματα και γενικά να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο της ζωής μας, να ζήσουμε με αγάπη, ειρήνη, ισορροπία και εσωτερική πληρότητα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι υγιής, το μεγαλύτερο αγαθό είναι η υγεία, έτσι. Ο άνθρωπος είναι υγιής όταν όλες οι λειτουργίες του σώματός του, δηλαδή η πέψη, η συνοχή ιστών, ο μεταβολισμός και οι απεκρίσεις και όλα τα όργανά του βρίσκονται σε μία κατάσταση πλήρης ισορροπίας. Δεν αρκεί όμως αυτό, γιατί δεν είμαστε μόνο σώμα, είμαστε και πνεύμα, είμαστε και ψυχή. Λοιπόν, όταν λοιπόν η ψυχή, οι αισθήσεις και το πνεύμα βρίσκονται σε μία κατάσταση πλήρους ευδαιμονίας και ισορροπίας, τότε έχουμε πλήρη υγεία και είμαστε πλήρη ισορροπία. Η υγεία λοιπόν έχει μία ολιστική έννοια. Δεν προσδιορίζεται μόνο στατικά, δεν εξαρτάται μόνο από την υγεία που έχουμε στο φυσικό μας, στο υλικό σώμα, εξαρτάται και από τα άλλα σώματά μας, γιατί έχουμε και άλλα σώματα. Δεν είμαστε μόνο σώμα, είμαστε και πνεύμα, είμαστε και νους. Εδώ υπάρχει ένα σχήμα στο οποίο φαίνονται έτσι σχηματικά όλα τα επίπεδα και τα σώματα του ανθρώπου. Το φυσικό υλικό σώμα, το νοητικό, το συναισθηματικό, το πνευματικό και το ετερικό. Το τελευταίο, η άβρα, που περικλεί όλα τα άλλα σώματα, έχει περίπου 5 εκατοστά πάχος και περικλεί όλα τα άλλα σώματά μας. Η ασθένεια λοιπόν εμφανίζεται πρώτα στο αυρικό κομμάτι, στην άβρα, και μετά εμφανίζεται στο φυσικό υλικό πεδίο. Και μπορεί να προσδιοριστεί με την ηλεκτρογράφηση Γκίρλιαν και όλα τα αρνητικά συναισθήματα που έχουμε και η αρχή της ασθένειας που εμφανίζεται στο εθερικό. Όσο πιο πυκνά είναι αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, τόσο πιο σκούρο είναι και το χρώμα της άβρας. Από εκεί προσδιορίζεται αν υπάρχει υγεία ή αν υπάρχει μελλοντική ασθένεια, η οποία θα εμφανιστεί πρώτα στο εθερικό κομμάτι και μετά θα σωματωθεί, θα εμφανιστεί στο υλικό φυσικό σώμα. Επίσης, η υγεία μας και η ισορροπία μας εξαρτάται από την ισορροπία που υπάρχει στα 7 ενεργειακά κέντρα που βρίσκονται στη σπονδυλική μας στήλη. Το πρώτο κέντρο είναι το κέντρο της βάσης, αρχίζει από πολύ χαμηλά. Το αμέσως επόμενο είναι το κέντρο του ιερού. Συνεχίζουμε προς τα πάνω το ηλιακό πλέγμα που πιθανόν να το έχετε ακούσει περισσότεροι. Είναι πάνω από τον αφαλό. Σε αυτό πολλώνω τα συναισθήματα. Είναι υπεύθυνο για την πόλωση των συναισθημάτων. Είναι επίσης και μία βασική πηγή ενέργειας και σε όλες τις πολεμικές τέχνες δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το κομμάτι. Το επόμενο κέντρο είναι το κέντρο της καρδιάς, που το βασικό μας μέλημα είναι να το διευρύνουμε, να το ανοίξουμε στην ανιδιοτελή αγάπη που θα μας βοηθήσει στην ενότητα και γενικά στην ευτυχία και την ισορροπία. Συνεχίζουμε στο κέντρο του λαιμού, που είναι το κέντρο έκφρασης και δημιουργίας, και το βασικό είναι αυτή η ενέργεια που να ρέει ελεύθερα από τα κάτω κέντρα, να ρέει ελεύθερα και να τροφοδοτεί τα επάνω κέντρα. Όταν υπάρχει μπλοκάρισμα, παραδείγματος χάρη στο κέντρο της βάσης, που έχει να κάνει με την αυτοσυντήρηση και έχει να κάνει και με το δημιουργικό και ερωτικό δυναμικό μας, όταν υπάρχει μπλοκάρισμα σε αυτό το κέντρο, δεν μπορεί να αφήσει την ενέργεια να ανέβει προς τα πάνω και να απελευθερώσει το κέντρο, το πέμπτο κέντρο που είναι το κέντρο του λαιμού. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες στον τρόπο έκφρασης, στην επικοινωνία και να θέλουμε να δημιουργήσουμε πράγματα, να έχουμε στο μυαλό μας χιλιάδες σκέψεις και να μην έχει κανένα αποτέλεσμα, να μην μπορούμε να τελειοποιήσουμε κανένα τίποτα από όλα αυτά που σκεφτόμαστε, να μην γίνεται υλοποίηση. Το επόμενο είναι το άστατο ιερό, το κέντρο του, το τρίτο μάτι, που είναι ανοιχτό στη διέστηση και στην ενόραση, και το τελευταίο κέντρο είναι το κέντρο της κεφαλής, που είναι πλέον η θέωση. Η ισορροπία λοιπόν που υπάρχει σε όλα τα ενεργειακά μας κέντρα μας εξασφαλίζει μία ισορροπία και στο σωματικό και στο πνευματικό και σε όλα τα επίπεδα.
Μιλάμε λοιπόν για μία ολότητα. Σε αυτή την ολότητα, στο σύνολο της υγείας και πνευματικής και συναισθηματικής και φυσικής, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και λαμβάνονται υπόψη το περιβάλλον που ζούμε, η διατροφή μας, που θα μιλήσουμε εκτενέστερα, ο τρόπος σκέψης και τα συναισθήματα, που είναι βασικό. Γιατί αυτό που τρώμε και αυτό που σκεφτόμαστε, στην ουσία μας προσδιορίζει. Οι σκέψεις μας δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Δεν υπάρχουν ουδέτερες σκέψεις. Εάν έχουμε θετικές σκέψεις, με τον νόμο της έλξης και της συμπαθητικής δόνησης, ελκύουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε, στην ουσία. Επίσης, μεγάλο ρόλο παίζει και η κληρονομική προδιάθεση. Βέβαια, αυτό το κομμάτι τα τελευταία χρόνια έχει λιγάκι υποαμφισβήτηση και έχει λιγάκι αναιρεθεί και επιστημονικά από την επιστήμη της επιγενετικής, που προσδιορίζει ότι η βιολογία μπορεί και ελέγχει την κληρονομικότητα, τα γονίδια. Και το έχει επιβεβαιώσει και ο βιολόγος ο Λίπτον σε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, τη βιολογία της πεποίθησης, που υποστηρίζει πραγματικά ότι οι πεποίθησεις μας, αυτό δηλαδή που σκεφτόμαστε, στην ουσία μπορούν να ελέγξουν την έκφραση των γονιδίων μας. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε ιδιαίτερη, να σκεφτόμαστε με συνειδητά και θετικά. Τώρα, το πρώτο κομμάτι, είπαμε, που βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουμε καλή υγεία, καλή σκέψη, καλή αρμονία και μετουσιώνεται ουσιαστικά στην πνευματική ενέργεια, είναι το κομμάτι της διατροφής. Τώρα, το κομμάτι αυτό της διατροφής θα το δούμε κάτω από μια άλλη οπτική γωνία. Όχι από τη φυσική διάσταση των τροφών, δηλαδή αυτά που ξέρουμε, πρωτεΐνες, λίπιδα, τάβρικες κτλ, μέταλλα, εχμοστοιχεία. Θα δούμε την ουσία που κρύβεται πίσω από τη διατροφή. Κάθε είδος τροφής εκπέμπει μία ποιότητα, μία δόνηση, ένα κραδασμό. Και αυτός ο κραδασμός λαμβάνεται από τον καθένα μας, κωδικοποιείται και εκφράζεται ανάλογα. Να σας φέρω παράδειγμα. Τα φυτά, τα δέντρα, σε μία μαζική επίθεση εντόμων, συνεννοούνται με ένα δικό τους κώδικα και βγάζουν ένα είδος πρωτεΐνης, το οποίο κάνει την τροφή τους, τον καρπό τους, το κάνει να μην τρώγεται. Είναι δύσφεπτο. Και όλα αυτά τα έντομα και οι ακρίδες που το τρώνε, που πάνε να το φάνε, δεν μπορούν να το χωνέψουν, με αποτέλεσμα να πεθάνουν. Και υπάρχει μία ενδοσυνεννόηση με τα φυτά. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Λαμβάνει και παίρνει μηνύματα από τη σκέψη των ανθρώπων. Επίσης, τα φυτά μεγαλώνουν πολύ πιο καλύτερα με μουσική, με αρμονικούς ήχους, ενώ δυσκολεύονται, ξεραίνονται όταν ακούνε ήχους heavy metal ή επίσης όταν εισπράττουν συναισθήματα αρνητικά και σκέψεις αρνητικές, όπως και το νερό, έχουν δονήσεις και ανάλογα κωδικοποιούν αυτή τη δόνηση. Υπάρχει λοιπόν άμεση σχέση της διατροφής με την ψυχοσωματική και διανοητική κατάσταση του ατόμου και μας επηρεάζει ενεργειακά. Εκτός από όλα αυτά που είπαμε, τα φυτά έχουν μαγνητισμό, έχουν και αυτά άβρα, εθερικό σώμα και επίσης διαθέτουν ένα άλλο τύπο ενέργειας, τον οποίο θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε συνειδητότητα. Είναι αυτή η ζωτική δύναμη που κρατάει τα φυτά ζωντανά, νοπά ακόμη, μόλις τα κόψουμε, τα κρατάει για αρκετές μέρες σε κατάσταση εύρωστη και ζωντανή. Και είναι πάρα πολύ φυσικό αυτό και μας βοηθάει πάρα πολύ στο να επιλέξουμε τη φυτική τροφή αντί τη ζωική. Όπως ξέρουμε, η πηγή κάθε ενέργειας είναι ο ήλιος. Τα φυτά είναι η πρώτη πηγή, παίρνουν τα φωτόνια από τον ήλιο και τα μετατρέπουν με τη βοήθεια της φωτοσύνθεσης, ενώνεται το διοξείδιο του άνθρακα μαζί με το νερό και δημιουργείται η ζάχαρη, η γλυκόζη, το οποίο στον οργανισμό, τρώγοντας τα φυτά, μεταστρέφεται σε κάθε μορφή χημικής ενέργειας.
Τα φυτά λοιπόν τα οποία απορροφούν τα φωτόνια, τα συνδυάζουν με το νερό όπως είπαμε και είναι η πρώτη πηγή ενέργειας. Έτσι. Γι' αυτό οι πιο αποτελεσματικές τροφές είναι εκείνες που μας δίνουν πιο άμεσα αυτήν τη μετασχηματισμένη ηλιακή ενέργεια. Έτσι. Αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά από τα δημητριακά, τα φρούτα, οι καρποί. Οι καρποί είναι πολύ σημαντικοί. Λαοί του Πακιστάν, οι Χούτζας, είναι ο Νόβι, γιατί τρέφονται μόνο με καρπούς και οι σπόροι. Αυτή λοιπόν η ενέργεια των φυτών και γενικά όλες οι τροφές μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργεια που συντηρεί το νευρικό σύστημα. Τώρα, κατά την Ινδική κουλτούρα της διατροφής, κατά την Αγιουρβέντα, η Αγιουρβέντα είναι Ινδική θεώρηση της ιατρικής, είναι ο Ινδικός τρόπος, η Ινδική κουλτούρα και σημαίνει, είναι από δύο λέξεις, Άγιους και Βέντα, που σημαίνει γνώση, επιστήμη της ζωής. Ανάλογα με τις ποιότητες λοιπόν, ορίζει τις τροφές, τα ταμασικές. Οι ταμασικές είναι οι τροφές, η ενέργεια μάλλον, ας μιλήσουμε πρώτα για την ενέργεια και μετά θα μιλήσουμε για τις τροφές. Η ταμασική είναι η ενέργεια της οκνηρίας, της μη κίνησης, της νοχέλειας. Η ρατζασική είναι η έντονη ενέργεια, η εξωστρέφεια προς τα έξω. Η σατβική ενέργεια είναι αυτή που ζητάμε όλοι. Είναι της ηρεμίας, της χαλάρωσης. Η ταμασική ενέργεια, να τις πάρουμε τώρα μία-μία τις ποιότητες, είναι η αδράνεια, η στασιμότητα, η ακινησία. Αυτοί που έχουν ταμασική ενέργεια είναι άνθρωποι νοθροί, κυρίως, που ζουν στον αρνητισμό, με καταθλιπτικά συναισθήματα, είναι οκνηροί. Αυτοί τρέφονται με τροφές που είναι κατεργασμένες, παραμαγειρεμένες. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό, να μην μαγειρεύουμε υπερβολικά τα φαγητά. Καλύτερα στον ατμό και ίσα-ίσα να είναι μεταξύ ομοίης και όριμης κατάστασης, γιατί διατηρούν όλα τα έζημα. Τα έζημα είναι η βασική πηγή του οργανισμού. Έτσι. Προτιμούν λοιπόν τροφές συντηρημένες, μπαγιάτικες, τα γλυκά. Γενικά, τροφές νεκρές που στερούνται ενέργειες. Η δεύτερη ποιότητα είναι η ρατζασική. Αυτή την ποιότητα την έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δραστήριοι, είναι φιλόδοξοι, έχουν προσκόλληση στο αποτέλεσμα, αλλά έχουν μία ενέργεια η οποία στρέφεται, έχει καταστροφική συνέπεια, στρέφεται προς τα έξω, αλλά διασπάται αυτή η ενέργεια. Έτσι, είναι επιθετικά προσανατολισμένη, δεν είναι ελεγχόμενη. Mm. Είναι άνθρωποι θυμωμένοι, που έχουν μεν ενέργεια, αλλά την διοχετεύουν με τρόπο αρνητικό αυτή την ενέργεια. Και μονίμως είναι κουρασμένοι βέβαια, έτσι, γιατί αν διοχετεύουμε την ενέργεια με τρόπο, την ξοδεύουμε, το ξόδημα της ενέργειας, με τρόπο που δεν έχει αποτέλεσμα, νιώθουμε κούραση. Τροφές που ενισχύουν αυτή τη συνειδητότητα είναι οι έντονες τροφές. Οι αλμυρές, οι καυτερές, οι πικάντικες, οι ξινές τροφές, τα κρέατα, τα ψάρια, τα μαχαρικά, όλες οι διαγερτικές, σαλάτι, αυγά, μαύρο τσάι κτλ. Όμως, αυτά τα λέει η Αγιουρβέντα. Το σεβόμαστε. Υπάρχει όμως και το άλλο, ότι δεν χρειάζεται να είμαστε ψυχαναγκαστικοί, χρειάζεται να έχουμε όλα με το μέτρο και όλες οι ποιότητες και όλες οι γεύσεις είναι απαραίτητες για τον οργανισμό. Ας πούμε, να κάνουμε μία αναφορά στην Κινέζικη παράδοση. Το πικρό είναι η γεύση που συντηρεί την καρδιά, τονώνει την καρδιά. Το ξινό συντηρεί και τονώνει το σηκώτη. Η γλυκιά γεύση, το στομάχι και το σπλήνα. Οι πικάντικοι, τους πνεύμονες. Οπότε, όλες οι γεύσεις, λοιπόν, αλλά με μέτρο. Η τρίτη ποιότητα είναι αυτή που θέλουμε όλοι. Η σατβική ποιότητα. Η ποιότητα της ηρεμίας, του ρυθμού, της συνειδητότητας, της ισορροπίας, της γαλήνης, της πληρότητας.
αυτό που θέλουμε να φτάσουμε μια κάποια στιγμή όλοι μας. Η ένωση με το θεϊκό μας κομμάτι, που μας φέρνει αυτή την εσωτερική πληρότητα, την αγάπη, την ευγένεια, τη συνειδητότητα. Τροφές που ενισχύουν αυτή την ποιότητα είναι τα φρέσκα λαχανικά, όπως είπαμε προηγουμένως, τα φρούτα, όλες οι τροφές οι ανεπεξέργαστες, τα δημητριακά, οι σπόροι, οι ξηροί καρποί, τα όσπρα και πολλές άλλες τροφές. Ο τρόπος τώρα που μαγειρεύουμε την τροφή μας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί η τροφή, όπως είδαμε, έχει δονήσεις και χρειάζεται να μας ανοιχτεί για να μας δώσει όλα αυτά τα ωραία συστατικά που θα μεταβληθούν σε πολλών μορφών ενέργειας. Ο τρόπος που μαγειρεύουμε τα φαγητά μας είναι βασικός. Χρειάζεται να τα μαγειρεύουμε με αγάπη, με συνειδητότητα, χωρίς ψυχαναγκασμό και πρέπει, και να νιώθουμε αγάπη για αυτό που κάνουμε. Είναι προτιμότερο να την ώρα που μαγειρεύουμε να είμαστε χαρούμενοι, να ακούμε μουσική. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Εννοείται. Χρειάζεται λοιπόν, γιατί κατά την Αγιουρβέντα, όποιος τρώει ασυνείδητα μπορεί να μεταστρέψει οποιαδήποτε τροφή σε άχρηστα υλικά. Έτσι. Τρώγοντας, χρειάζεται να τρώμε συνειδητά. Κάνοντας μία προσευχή, κάνοντας ένα διαλογισμό στην τροφή μας, να νιώσουμε ευγνωμοσύνη για αυτό που μας προσφέρεται, να τρώμε πάρα πολύ αργά, να μασάμε την τροφή, γιατί η πέψη αρχίζει με το που βάζουμε την τροφή στο στόμα. Αρχίζει από το στόμα η πέψη. Όσο περισσότερο μασάμε την τροφή, πιο συνειδητά, τόσο πιο εύπεπτη γίνεται, τόσο πιο υγιεινή. Δεν ταράζει, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, όταν τρώμε βιαστικά, τρώμε ασυνείδητα, αυτός ο τρόπος, κατά μία έννοια, ο ασυνείδητος τρόπος που τρώμε το φαγητό, δείχνει και την ιδιοσυγκρασία μας. Δείχνει άτομα που δεν έχουν συνειδητότητα, που δεν έχουν ηρεμία, που έχουν κατακρατημένο θυμό. Και χρειάζεται λοιπόν να προσεγγίσουμε την τροφή με μία συνειδητότητα, γιατί τότε μόνο θα μας δώσει όλα τα ωφέλη της. Όταν τρώμε συνειδητά, έχουμε καλύτερη χώνεψη και καλύτερη ενέργεια. Κάθε γεύμα, λοιπόν, γίνεται μία ιεροτελεστία. Το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Χρειάζεται να αγαπήσουμε την τροφή μας και να την πλησιάσουμε με σεβασμό. Μας βοηθάει να έχουμε μία απόλυτη σύνδεση με τον εαυτό μας και με το θεϊκό κομμάτι μας, με το σύμπαν και με το Θεό. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά για να σας μιλήσω για διατροφή, αλλά επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις στο email, πράγματα που σας αφορούν ή συμβουλές διατροφικές, είμαι στη διάθεσή σας. Αλλά δεν έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο και θέλουμε να σας πούμε πολλά άλλα πράγματα. Μπαίνουμε στο κομμάτι των συναισθημάτων και η επίδραση των συναισθημάτων στην υγεία μας είναι καθοριστικός. Το στρες, η ανησυχία, το άγχος. Αποδυναμώνει όλο το σύστημα. Αποδυναμώνει την καρδιά, αποδυναμώνει τον εγκέφαλο. Γενικά όλο το σύστημα. Ο φόβος έχει να κάνει με τα νεφρά. Διασπείρει ουσιαστικά την ενέργεια των νεφρών. Η ενέργεια των νεφρών είναι ένας από τους τρεις θησαυρούς της κινέζικης. Είναι το κι, η ενέργεια, που ξέρουμε όλοι για την ενέργεια, έτσι. Είναι το τσινγκ, το απόσταγμα, το βαθύ απόσταγμα των νεφρών. Είναι στην ουσία η υπογραφή του DNA μας. Είναι και το σεν, η συνειδητότητα, που άμα λειτουργούν όλα και είναι σε πληρότητα, η συνειδητότητά μας είναι σε καλή κατάσταση. Το σοκ, λοιπόν, ο φόβος, αποδυναμώνει και διασπείρει την ενέργεια των νεφρών. Ο θυμός, σαν ενέργεια, είναι φωτιά. Αποδυναμώνει το σηκώτη και επηρεάζει και την καρδιά. Ο φόβος, πάλι, επηρεάζει και τα επινεφρίδια, εκτός από τα νεφρά. Η θλίψη επηρεάζει τους πνεύμα... θλίψη. Ανησυχία. Η ανησυχία επηρεάζει το σπλήνα και το στομάχι.
Ο σπλήνας, στην Κινέζικη λέγεται ο σπλήνας, έτσι δεν είναι, το λέω λάθος, έχει να κάνει με ένα πολύ ουσιαστικό κομμάτι. Βοηθάει στο να πάρουμε εύκολα αποφάσεις. Όταν είναι μπλοκαρισμένη η ενέργεια του σπλήνα, έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία να πάρουμε αποφάσεις, αφινταλαντευόμαστε και γενικά δεν είμαστε συνειδητοί. Η ανησυχία λοιπόν επηρεάζει το σπλήνα και το στομάχι. Η θλίψη επηρεάζει τους πνεύμονες. Χρειάζεται να φύγουμε από αυτό το κομμάτι της θλίψης, γιατί δυστυχώς ο λαός μας συντονίζεται με συναισθήματα θλίψης. Είναι η ειδονική νοσταλγία της θλίψης. Είναι το πονόσωμα, είναι τα εθιστικά, οι εθιστικές ορμόνες και πεπτίδια που βγάζουμε με όλη αυτή την έννοια της θλίψης. Και λειτουργεί εθιστικά, σαν ναρκωτικό. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να αλλάξουμε τα συναισθήματά μας, γιατί όλη αυτή η θλίψη επηρεάζει τους πνεύμονες, που είναι ένα πάρα πολύ βασικό όργανο. Η ανησυχία γενικά επηρεάζει την πέψη. Δεν γίνεται σωστή πέψη, δημιουργούνται ζυμώσεις, τα καλά βακτήρια του εντέρου, τα οξεόφυλλα, καταστρέφονται και με όλες τις συνέπειες μιας κακής πέψης. Γενικά, όλη η γκάμα των αρνητικών συναισθημάτων, ο φθόνος, η επιθετικότητα, η απόγνωση που νιώθουμε πολλές φορές, όλες οι δυσαρμονικές σχέσεις, κυρίως η μη αποδοχή του εαυτού μας και η μη αποδοχή των άλλων, είναι πάρα πολύ βασικό. Το κομμάτι της συγχώρεσης που δυσκολευόμαστε να το δώσουμε και να το πάρουμε, οι αιμονές και η προσκόλληση στο παρελθόν, όλα αυτά οδηγούν σε μια τερμάτωση της ενέργειας και σε ασθένειες. Έχω μερικές προτάσεις για ενεργειακές τροφές που θα σας βοηθήσουν και στο κομμάτι της αποτοξίνωσης, που είναι πολύ βασικό, γιατί με μία αποτοξίνωση απελευθερωνόμαστε και από τις αιμονές και από τα αρνητικά συναισθήματα. Βοηθάει δηλαδή στο να απελευθερωθούμε από τις αιμονές. Θα τα δούμε λιγάκι γρήγορα αυτά. Και αν τα χρειαζόσαστε και τα θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε email, να σας τα στείλω αυτά και μαζί με άλλες συνταγές. Τροφές που βοηθάνε πολύ την αποτοξίνωση και αλκαλοποιούν το αίμα είναι τα καρότα, τα πορτοκάλια, που παρόλο είναι όξινο, έχουν όξινη ενέργεια, αλκαλοποιούνται στο σώμα, έτσι. Το μπρόκολο και γενικά όλες οι ενδόλες, μπρόκολα, κουνουπίδια και όλα αυτά, είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά. Το λάχανο, το σκούρο το λάχανο, όσο πιο σκούρα είναι, τόσο περισσότερες προανθοκιανιδίνες έχουν. Τα σταφύλια, που έχουν και αυτά προανθοκιανιδίνες πάρα πολλές. Ο μαϊντανός, που πηγαίνει με όλα, κάνει καλό σε όλα. Η ρόκα, η οποία εξισορροπεί την ενέργεια σε μια σαλάτα, είναι καλό να βάζετε, να συνδυάζετε και ρόκα και μαρούλι, γιατί η ρόκα έχει διαγερτική ενέργεια, το μαρούλι έχει καταπνευστική και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός για να είναι μια ισορροπία. Έτσι, το μαρούλι φέρνει υπνηγλία, τάση για ύπνο, η ρόκα φέρνει διέγερση, οπότε είναι ένας πολύ σωστός συνδυασμός. Τα ραδίκια να προτιμάτε, τα πικρά ραδίκια, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που είναι πιο πικρά, ευνοούν την καρδιά, γιατί η καρδιά, η γεύση της καρδιάς, όπως είπαμε, είναι το πικρό. Και δεν είναι τυχαίο που τα χόρτα τώρα το καλοκαίρι είναι πικρά, ανεβάζουν ενέργεια για να βοηθήσουν την ενέργεια της καρδιάς, που η καρδιά, όπως ξέρουμε, πλήττεται από το καλοκαίρι. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Και άλλες τροφές που βοηθάνε, η τσουκρίδα βοηθάει πολύ την αιμοποίηση, τα φύλλα της ελιάς. Έτσι, μια πολύ ωραία πρόταση, ένα τσάι του Θιβέτ για τη γύρανση, σε νερό, λεμόνι τζίντζερ, πιπεριά καγιέν, μια πρέζα γλυκάνισο και μέλι. Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει και είναι μια καλή πρόταση. Το τζίντζερ βοηθάει πάρα πολύ στα φουσκώματα, στα πρυξήματα, στις κατακρατήσεις.
Και βοηθάει επίσης και σε ηλίγκους. Ηλίγκους, ζελάδες, να το χρησιμοποιείτε. Βοηθάει πάρα πολύ το τζίζερ. Και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και πριν βράσετε τα φασόλια για να μην έχουν, δημιουργούν πρυξίματα, φουσκώματα. Μπορείτε όταν φουσκώνετε τα φασόλια ή και άλλα όσπρια, να βάζετε κομματάκια τζίντζερ, κανέλα και γαρίφαλο. Και μετά, αν θέλετε, το μαγειρεύετε μαζί με τζίντζερ. Είναι καταπληκτικό. Η πιπεριά, το καγιέρ, βοηθάει στο βασικό μεταβολισμό, δυνατίζει. Άλλα βότανα και μπαχάρια που μετατρέπουν το νερό σε ελιξίριο. Έτσι. Μην τα γράφετε, μπορούμε να σας τα στείλουμε, να μην κουραζόσαστε. Lime, ginger, το αγγούρι, γαρίφαλα, η μέντα. Είναι πολύ δροσιστικό ποτό και είναι και ελιξίριο. Όλες αυτές τις προτάσεις τις κάνουμε, τις εφαρμόζουμε στα σεμινάρια που κάνουμε της αποτοξίνωσης και της χαλάρωσης. Εφαρμόζουμε αυτό το είδος διατροφής και... Επίσης, άλλη μια πρόταση, το καρπούζι που καίει λίπος και ρυθμίζει στα επίπεδα του ζαχάρου και καθαρίζει και τα νεφρά. Ναι, είναι πολύ ωραίο να κάνετε μια καρπουζοθεραπεία. Και το αγγούρι και το λεμόνι. Μια συνταγή πρωινού με πίτηρο σταριού και νυφάδες βρώμης. Η βρώμη είναι πολύ βασική τροφή και βοηθάει επίσης σε άτομα που έχουν υπογεννητικότητα. Βοηθάει. Οι ντομάτες απομακρύνουν τα ιόντα των βαρέων μετάλλων και βοηθάνε πάρα πολύ στο προστάτη. Έχουν υλικοπένιο μαζί με τη γλιστρίδα. Άλλο ένα θαυματουργό ελιξίριο, λεμόνια, σκόρδο, μέλι, σας τελεύει τροχάδι, ρόδι για την ενίσχυση του νοσοποιητικού, ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, με τσουκνίδα, φασκόμηλο, σκόρδο. Τα σταφύλια ενδείκνυται για σταφυλοθεραπεία, έχουν προανθοκιανιδίνες και αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες. Ναι. Αν θέλετε να σας στείλουμε τις συνταγές αυτές, είναι πίσω. Πίσω. Ναι. Γράψτε αυτή την διεύθυνση. Στείλτε μας ένα email σε αυτή την διεύθυνση με τη λέξη συνταγές. Και θα σας στείλουμε όλα αυτά. Γράψτε αυτή την διεύθυνση. Ωραία. Το γυρίσω. Εντάξει. Το κομμάτι της ενεργειακής ψυχολογίας βοηθάει πάρα πολύ για να αλλάξουμε όλα τα αρνητικά συναισθήματα που είναι η αιτία μπλοκάρισμα της ενέργειας. Να σας πω λίγο για την φυσιολογία του κεφάλου για να κατανοήσετε το πώς λειτουργεί το κομμάτι του συναισθήματος. Ο εγκέφαλος χωρίζεται σε τρία μέρη. Ο πρωτογενής εγκέφαλος που είναι στη βάση του αφιένα ήταν ο πρώτος εγκέφαλος, ο εγκέφαλος των ερπετών. Γι' αυτό και λέγεται ερπετοειδής ή πρωτόγονος εγκέφαλος. Το κομμάτι αυτό λοιπόν του εγκεφάλου έχει να κάνει με το κομμάτι της ασφάλειας, της αναπαραγωγής και της αυτοσυντήρησης. Τα τρεις βασικές ανάγκες του πρωτόγονου, ας πούμε. Το μεσαίο κομμάτι που δημιουργήθηκε μετά είναι ο συναισθηματικός ή μετεχμιακός εγκέφαλος που έχει να κάνει, όπως καταλαβαίνετε, με τα συναισθήματα. Υπάρχουν ορισμένα βασικά όργανα. Είναι η αμυγδαλή, η οποία ονομάζεται έτσι γιατί έχει το σχήμα του αμυγδάλου και είναι υπεύθυνη για την αίσθηση του συναισθήματος. Παράγει δηλαδή αυτό, την αίσθηση του συναισθήματος. Υπάρχει ο υπόκαμπος, ο οποίος είναι στην ουσία φρουρός της συναισθηματικής μας μνήμης. Και είναι και η υπόφυση και ο υποθάλαμος. Ο υποθάλαμος είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση των πληροφοριών και των ερεθισμάτων. Και η υπόφυση στην ουσία κατευθύνει όλο το ορμονικό σύστημα. Και είναι και το κομμάτι του πνευματικού εγκεφάλου, που δημιουργήθηκε μετέπειτα και έχει να κάνει με τη σκέψη, τη διανόηση και όλο αυτό το κομμάτι. Είναι ο φλοιός. Τώρα, γιατί σας τα λέω αυτά, για να κατανοήσετε ότι σε ένα συνέστημα αρνητικό, ας φέρουμε παράδειγμα το συνέστημα του φόβου, που είναι βασικό συνέστημα, δύο είναι τα βασικά συναισθήματα, του φόβου και της αγάπης, που είναι αντιφατικά.
όταν υπάρχει φως, καταλύεται η αγάπη. Στο συνέστημα λοιπόν του φόβου, είτε είναι υπαρκτός είτε είναι υποθετικός, ο ερπετοειδής, ο πρωτόγονος εγκέφαλος, αμέσως δίνει, επειδή έχει να κάνει με την ασφάλεια και με την αυτοσυντήρηση, δίνει αμέσως το αλάρμ, την αίσθηση του μάχη ή φυγή, ότι κινδυνεύουμε. Ο οργανισμός βρίσκεται σε αναταραχή. Παίρνει το μήνυμα η αμυγδαλή και υπάρχει η συνεργασία όλων αυτών των κομματιών που αναφέραμε και αρχίζουν και κλείονται οι ορμόνες του άγχους. Το φόβος είναι άγχος, έτσι. Πίσω από το άγχος κλείνει το φόβο. Εκλείονται οι ορμόνες του άγχους, η αδρεναλίνη, η νοραδρεναλίνη, η επινεφρυδίνη και όλες αυτές οι ορμόνες δημιουργούν στην ουσία ένα πόλεμο, ένα εσωτερικό πόλεμο. Καταλύουν όλο το αμυντικό σύστημα. Ετοιμάζεται λοιπόν το ανθρώπινο σώμα για τη μάχη, να δώσει τη μάχη του, παίρνει σε κατάσταση θυμού, π.χ. έτσι. Η φυγή παίρνει στην κατάσταση του φόβου, της συρρήκνωσης. Και δηλητηριάζεται όλο το σώμα με όλες αυτές τις ενέργειες. Τώρα, στις ασκήσεις της ενεργειακής ψυχολογίας συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, μεταστρέφοντας το συναίσθημα, δεν επιτρέπει η αμυγδαλή, δεν παίρνει, που είναι υπεύθυνη για την αίσθηση του συναισθήματος, δεν παίρνει το μήνυμα που δίνει ο ερπετοειδής εγκέφαλος. Και κατά συνέπεια ο οργανισμός δεν αναστατώνεται, δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση της φυγής. Απομονώνει, δηλαδή δεν παίρνει καθόλου το συναίσθημα, δεν δέχεται να πάρει το αλάρμ. Εδώ είναι η αντίδραση του σώματος στο φόβο. Διαστέλλονται οι κόρες του ματιού. Η καρδιά έχουμε ταχυπαλμίες, έτσι, υπερδιέγερση. Το στομάχι σφίγγεται, σωματοποιούνται όλα αυτά τα συναισθήματα, σωματοποιούνται στα αντίστοιχα όργανα. Τεμοφοραγγεία διαστέλλονται. Το στομάχι αρχίζει και παράγει γαστρικό οξύ. Αποδιοργανώνεται, όπως είπαμε, το πεπτικό σύστημα, τα εξηγήσαμε αυτά και γενικά είναι σε κατάσταση συναγερμού. Εδώ δείχνει καθαρά τη σχέση του συναισθήματος με τη συνειδητότητα. Όταν αισθανόμαστε άβολα, αρχίζει ο κύκλος συνειδητότητας, το άβολο που νιώθουμε πιάνει ένα μικρό κομμάτι από τον κύκλο της συνειδητότητας. Στη συνέχεια, όταν γίνεται αμυγανία, μικραίνει η συνειδητότητα, γίνεται ανησυχία, μικραίνει ακόμα ο κύκλος της συνειδητότητας. Στο άγχος βλέπετε ότι πιάνει ένα αρκετά μεγάλο μέρος της συνειδητότητάς μας. Όταν μεταστρέφεται σε φόβο, ένα ακόμη μεγάλο κομμάτι, οπότε στην κατάσταση του πανικού βλέπετε ότι δεν υπάρχει πλέον καθόλου συνειδητότητα. Η σωστή διατροφή, όπως αναφέραμε, οι ασκήσεις, οι αναπνοές, η χαλάρωση, η αυτογνωσία και το κομμάτι της ενεργειακής ψυχολογίας που θα προλάβω να σας πω δύο βασικά πράγματα και θα σας το αναλύσει πάρα πολύ καλά ο Ηλίας. Η προσευχή, η θετική σκέψη βοηθάνε πάρα πολύ στην μεταμόρφωση όλων των συναισθημάτων μας και στο να έχουμε μια καλή υγεία με συνειδητότητα, με αγάπη και ενότητα. Θα σας πω λίγα πράγματα για το EFT, απλά για να το κατανοήσετε καλύτερα και να το κάνουμε μετά σε έμπρακτη εφαρμογή όποιο αποφασίσετε να κάτσετε. Έτσι. Το EFT είναι τα αρχικά του Emotional Freedom Technique, είναι η τεχνική της άμεσης απελευθέρωσης και χρειάζεται να έρθουμε σε επαφή με το συναίσθημά μας, αυτό που νιώθουμε και με ένα ερέθισμα, είτε είναι κάποιος άνθρωπος, είτε είναι κάποια εικόνα, κάποια σκέψη, οτιδήποτε. Βασικό είναι να δεχτούμε αυτό το συναίσθημα που έχουμε, που μας δημιουργεί αυτό το ερέθισμα και μαζί με αυτό να δεχτούμε και τον εαυτό μας. Πιέζουμε σε αυτό το σημείο που είναι ακριβώς πάνω από το στήθος και κάτω από το στέρνο. Εδώ, σε αυτό το σημείο. Το πιέζουμε από τη μία μεριά
λέγοντας, παρόλο που νιώθω έτσι, φόβο, άγχος, θα σας τα δείξω μετά και όρθια. Αγαπάω και αποδέχομαι τον εαυτό μου τρεις φορές. Είναι πολύ βασικό. Να έρθουμε σε επαφή με το συναίσθημά μας, να δεχτούμε το συναίσθημά μας, να δεχτούμε και τον εαυτό μας μαζί με το συναίσθημα. Και από την άλλη μεριά, θέλουμε, αποφασίζουμε να απελευθερωθούμε από αυτό το αρνητικό συναίσθημα. Αποδεχόμενοι όμως τον εαυτό μας, έτσι. Και κάνουμε χτυπήματα στα βελονιστικά σημεία των αντίστοιχων μεσημβρινών, έχοντας όμως πάντα στο μυαλό μας το συναίσθημά μας και το ερέθισμα. Τα σημεία που χτυπάμε αρχίζουμε από τη βάση του αυχένα, χτυπάμε μέχρι την κεντρική γραμμή, έτσι. Ξαναγυρίζουμε τις πλαϊνές γραμμές του μεσημβρινού, ερχόμαστε και στην κεντρική γραμμή και μετά με τα δύο δάχτυλα χτυπάμε αυτά τα δύο σημεία στην άκρη των φρυδιών, που είναι τα σημεία τα βελονιστικά του σιροδόχου κύστης, έχουν να κάνουν με την ηρεμία και τη χαλάρωση. Δύο άλλα σημεία στο τέλος, εδώ των φρυδιών, είναι σημεία της σχολής, της σχολήδογου κύστης, του μεσημβρινού της σχολής, έτσι, μην μπερδευόμαστε. Μετά ξαναπηγαίνουμε πάλι πίσω, την πορεία της σχολής, γυρίζουμε μπροστά. Δύο βασικά σημεία, σημεία των βελονιστικά σημεία των νεφρών, που έχουν να κάνουν με το φόβο, την απελευθέρωση του φόβου. Είναι ακριβώς στο κόκαλο, στο κέντρο του ματιού, ακριβώς, το στομάχι είναι, συγγνώμη, ακριβώς στο κόκαλο, εδώ, έτσι. Είναι το σημείο 2 του στομάχου, του μεσημβρινού του στομάχου, που έχουν να κάνουν με το φόβο. Δύο άλλα σημεία είναι πάνω και κάτω, είναι η αρχή και το τέλος των δύο μεσημβρινών, ο μεσημβρινός που έρχεται από πίσω και ο μεσημβρινός που είναι μπροστά, ωραία, και συναντώνται σε αυτό το σημείο. Και συγκεκριμένα σε ένα σημείο που είναι κάτω από την καρδιά, γι' αυτό και τα υπογλώσσια της καρδιάς θα παίρνουμε, έτσι. Το επόμενο σημείο είναι ακριβώς εδώ, έτσι. Θα με δείτε μετά, θα σηκωθώ όρθια. Εδώ, κάτω από τις μασχάλες, στην αρχή, ένα σημείο του σπλήνα, έτσι. Και μετά χτυπάμε στους καρπούς, στις άκρες του δακτύλου, και το κάνουμε σε επανάληψη. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Θα σας τα δείξουμε μετά και θα κάνουμε πρακτική. Εντάξει. Τώρα προλαβαίνω να δείξω κάτι άλλο. Το BSFF, ας πούμε. Θα ξαναδείξουμε τις διαφάνειες αυτές εγώ. Αυτή είναι η άσχη εξορρόπηση των ημισφαιρίων, θα σας το δείξουμε. Αλλά θέλω να σας δείξω ένα άλλο κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Το BSFF. Είναι και αυτό για την απελευθέρωση όλων των αρνητικών συναισθημάτων που έχουμε εγκλωβίσει το υποσυνείδητο σαν κυταρικές μνήμες. Ερχόμαστε σε μία επαφή με το υποσυνείδητο και ζητάμε τη συνεργασία του και χτυπάμε ορισμένα σημεία πάλι βελονιστικά που έχουν να κάνουν με αντίστοιχα συναισθήματα. Χτυπάμε πρώτα το σημείο των φρυδιών που χτυπήσαμε και στο EFT που έχει να κάνει με τον πόνο και ζητάμε να απελευθερωθούμε από τον πόνο, από το συναίσθημα του πόνου και από όλες τις αιτίες και τις ρίζες του πόνου που υπάρχουν στο υποσυνείδητο από αυτή τη διάσταση και από κάθε άλλη διάσταση. Χτυπάμε στα μάγουλα, όπως είδαμε και προηγουμένως, για το φόβο. Ζητάμε να απελευθερωθούμε από το φόβο και από όλες τις αιτίες και τις ρίζες του φόβου που υπάρχουν στο υποσυνείδητο, από αυτή τη διάσταση και από κάθε άλλη διάσταση. Στο δείκτη, για την ενοχή, ντροπή, το απόρριψη. Το μικρό δάχτυλο για το φόβο, για το θυμό, συγγνώμη, το μικρό δάχτυλο για το θυμό. Και όλες τις αιτίες του θυμού πάλι, όπως είπαμε, έτσι. Ξαναεπιστρέφουμε στα φρύδια που έχουν να κάνουν με τα τραύματα και όλες τις μνήμες των τραυμάτων. Στο δάχτυλο το δείχτη συγχωρούμε τον εαυτό μας για οποιαδήποτε συμμετοχή στο θέμα που μας απασχολεί και στο μικρό δάχτυλο συγχωρούμε τους άλλους. Είναι πολύ βασικό το να μπορέσουμε να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας και να συγχωρήσουμε τους άλλους. Να αποδεχτούμε τον εαυτό μας και τους άλλους.
Αυτό είναι σε γενικές γραμμές στο BSFF, που έχει πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα μαζί με το EFT. Και τα υπόλοιπα θα σας τα εξηγήσει ο Ηλίας και για όσους μείνουν θα κάνουμε την εφαρμογή. Να είστε πάντα καλά. Εσείς που είστε όρθιοι, υπάρχει λίγο χώρο εδώ, αν θέλετε να καθίσετε κάτω. Έχουμε κανένα μαξιλάρι για να κάθονται εδώ. Οι άλλες καρέκλες έχουμε. Να στηθούν μερικές καρέκλες εδώ.